Οφείλω να σου πω ότι δεν σε έχω δει ποτέ καλύτερο. Δεν φανταζόμουν ότι θα το πω ποτέ αυτό. Ακόμα δεν έχουμε δει τον Κωνσταντίνο στα καλύτερά του. Καταρχήν, τον κύριο Λεβέντη, πιστεύω ότι αυτό το live ήταν το live που τον δικαίωσα και ότι έκανε καλά που με έβαλε στο παιχνίδι. Αλλά θα κάνω τα πάντα για να πετύχω το στόχο μου. Το παιδί αυτό κάνει τεράστια βήματα κάθε εβδομάδα. Πρέπει να πω ότι η εξέλιξή του είναι τρομερή. Ο στόχος μου είναι να φτάσω πάρα πολύ ψηλά και γιατί όχι μέχρι και το τελικό. Ο πατέρας μου έχει σούπερ μάρκετ στην περιοχή που μένουμε, στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι όλα του πατέρα μου οικονομίες, να το πω έτσι. Με δίνει την αίσθηση ότι με αγαπάει πολύ και ότι θέλει να κάνω το όνειρο μου πραγματικότητα. Τα καλοκαίρια κάθε μέρα είμαι στο μαγαζί. Και τελικά έχουμε καταλάβει ότι ο Κωνσταντίνος δούλευε στο σούπερ μάρκετ και του λέμε και πού δούλευες, τι έκανες και μέσα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να βάλω τα ψωμιά στο ράφι, τις λουκουμάδες. Και αφού το ακούμε αυτό, το έχουμε βγάλει, ας πούμε, ψωμιάδι από τη Θεσσαλονίκη. Όμως τα ψωμιά τα έχουμε κόψει γιατί μας ήρθε λίγο πιο μεγάλες από ό,τι πρέπει και σιγά το κάνουμε στη λάθο. Βλέποντας τον Κωνσταντίνο εβδομάδα με τη εβδομάδα να λύνεται περισσότερο, παίρνουμε αυτή την αφορμή και θέλουμε να τον κάνουμε ακόμα πιο λυμένο. Τι κάνουμε γι' αυτό? Του δίνουμε ένα upbeat ελληνικό hit και πάμε γερά. Πρέπει πλέον να κουνηθεί και λίγο. Εσύ, μια βουτιά στο κενό και στη φωτιά σου αφήνομαι. Μ' αγαπάς, με ξεχνάς και ξαναγυρνάς. Με φιλιά, με μεθάς, μα αλλού το πας. Παιχνιδάκι σου εγώ, μέσα στα χέρια σου γίνομαι. Ξέρεις να παίζεις καλά, με πειραγμένα χαρτιά και κοίτα τι έκανες, με έκανες. Να τρέχω πίσω σου εγώ, να περιμένω ένα βλέμμα. Ένα σου βλέμμα, βλέμμα, να θέλω ότι κι εσύ. Να ζω μονάχα για σένα, μόνο για σένα. Για κοίτα τι έκανες, hey! Κοίτα τι έκανες, hey! Κοίτα τι έκανες. Είσαι εδώ κι εσύ, όρια δεν ξέρεις. Μαζί για τη στιγμή, αν είσαι εσύ μαζί μου. Εγώ έχω σκοπό, χτυπάει η ζωή μου σε ξέφρενο ρυθμό. Να τρέχω πίσω σου εγώ, να περιμένω ένα βλέμμα. Ένα σου βλέμμα, βλέμμα, oh. Να θέλω ότι κι εσύ, να ζω μοναχά για σένα. Μόνο για σένα, για κοίτα τι έκανα. Κορίτσια, πώς σας φάνηκε ο Κωνσταντίνος? Πώς? Κοίτα τι έκανες. Ωραίος ο Κωνσταντίνος. Νίκο Μουρατίδη, τι έκανε ο Κωνσταντίνος? Τι έκανε? Προσπάθησε να μπει στο κομμάτι, αλλά έμεινε στην προσπάθεια, νομίζω. Πάρα πολλά λάθη. Πολλά. Σωρία λαθών. Τι είδους δηλαδή?
κινησιολογικά, εκφραστικά, φωνητικά, πολλά. Αλλά σαν στυλ είναι αυτό το στυλ του. Εντάξει, ξέρεις, εδώ πέρα λιγάκι που τώρα ακούμε, δεν ακούμε και τώρα πολύ καλά, ακούω μετά την άλλη μέρα τα βίντεο και βλέπω ότι ο Κωνσταντίνος έχει ακόμα δουλειά. Γι' αυτό του λέω κάθε φορά, πρόβα, πρόβα. Δηλαδή και τώρα που έκανε βηματάκια προς τα πίσω, κοίταγε να δει. Αυτά δεν χρειάζεται να τα κοιτάς. Άμα τα έχεις κάνει πρόβα, τα κάνεις με κλειστά μάτια. Το κάναμε όσες φορές μπορούσαμε να το κάνουμε πρόβα. Ναι, καταλαβαίνω. Έτσι θα πάει. Κατέρινα. Λοιπόν. Χαίρεσαι. Χρυσέ μου, έχεις ακούσει ότι δεν πατάει νότα το παιδί. Να σου πω κάτι. Τι χαίρεσαι. Δημιούργησες ένα τέρας. Κοίτα τι έκανες. Δεν ξέρω να σου πω. Δεν έτσι. Εντάξει. Τι εννοείς, Καλέρινα. Σκέφτομαι αυτό που είπες πριν. Δύο δύσκολα τραγούδια μέσα σε 2,5 λεπτά. Πόσο δύσκολο είναι κανείς να τα πει. Άρα φαντάζομαι ότι ένα πολύ εύκολο τραγούδι μέσα σε 2,5 λεπτά θεωρητικά κάποιος πρέπει να μπορέσει να το πει. Όχι, τελικά δείξες ότι... Ναι, δεν διαφωνώ, δεν θα διαφωνήσω με αυτό που είπε ο Νίκος για το στυλ, ότι είναι αυτό το στυλ, αλλά το βρήκα φωνητικά απαράδεκτο, το βρήκα άψυχο, το βρήκα άκομψο, το βρήκα αμήχανο. Θεωρώ ότι γιατί κατέστρεψες μια φωτεινή βραδιά του προηγούμενου live με το σημερινό. Δηλαδή, για μένα δημιούργησες ένα τέρας. Οκ. Okay. Να απαντήσω τώρα ή μετά. Όχι τώρα, Γιώργο, σε παρακαλώ. Θέλω να ακούσω το δύο Γιώργο Θεοφάνους. Θα τα θυμάσαι μετά. Αυτά που θες να πεις. Εγώ δεν έχω θέμα να πάρει τη σειρά μου. Όχι, θα ήθελα να ακούσω εσένα πρώτα. Κωνσταντίνε μου, εγώ δεν θα τα βάλω με σένα. Θα τα βάλω με τον Γιώργο. Μα με τον Γιώργο τα βάλα κι εγώ. Εντάξει. Λες, του ανθρώπου δημιούργησες ένα τέρας. Γιατί να το κάνει αυτό στο παιδί. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να τα πει. Λοιπόν, Γιώργο, αλήθεια, ειλικρινά πες μου. Τι ήθελες να δείξεις με αυτό το τραγούδι τώρα. Γιατί μιλήσαμε πριν για παλιά και καινούργια τραγούδια. Που αξίζουν τον κόπο να τα ακούμε και τα παλιά και τα καινούργια. Δεν έχει να κάνει με pop και λαϊκό αυτό το πράγμα. Πες μου, ποιο λόγο έχει αυτό το τραγούδι να ακούγεται. Επειδή έγινε hit το καλοκαίρι. Είναι ένα hit το καλοκαίρι. Ένα hit κομμάτι. Και τι έγινε, επειδή έγινε hit. Και αρέσει και είναι hit και. Δηλαδή πήγε για τους ψήφους, ας πούμε. Αυτό. Αρέσει στα παιδιά, το ξέρουν. Πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό είναι. Επειδή ψηφίστε. Ναι, δεν πάνε ψηφίσω. Δεν να μην ψηφίσετε. Να πάει καλά, να πάει. Να κάνει τι μετά. Να κάνει τι, δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις ότι θα κάνει. Θεωρώ ότι, αλήθεια, θα σας πω, θα σας θεωρώ ότι χειρίζεσαι τον Κωνσταντίνο πάρα πολύ λάθος. Ο Κωνσταντίνος έχει πολύ μεγαλύτερο ταλέντο από αυτό που ακούμε και βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Okay. Εσύ διαφωνείς ούτως ή άλλως με αυτό το στυλ, Γιώργο, για τον Κωνσταντίνο. Αν θυμάμαι καλά, είχες πει την πρώτη φορά. Ένα παιδί που αισθάνεται άβολα πάνω στη σκηνή, πού το βάζεις να χορέψεις, υπάρχει λόγος. Έχει μια χαρά φωνή ο άνθρωπος. Αλλά γενικά έχεις διαφωνία με το στυλ αυτό για τον με Κωνσταντίνο. Με τον τρόπο, ναι, εγώ διαφωνώ εντελώς με το στυλ αυτό. Ναι. Όταν ο Κωνσταντίνος τραγουδάει. Ενώ οι άλλοι δύο κριτές μας λένε ότι αυτό είναι το στυλ του. Δεν μοιάζει με αυτή λένε οι άλλοι δύο κριτές. Εγώ σας λέω τη δική μου κριτική από εκεί πέρα, ναι, ναι. Θέλουν. Όχι, απλώς επισημαίνω ότι. Εγώ πιστεύω όταν ο Κωνσταντίνος τραγουδάει pop, δεν είπα να κάνει κάτι άλλο, δεν πάω για το σπασμένο καράβι. Pop. Όταν μας λέει Χατζηγιάννη, όταν μας είπε, ξέρω εγώ, του Γιώργου Παπαδόπουλου, όταν είναι ερωτικός, όταν δείχνει τα γυρίσματα στη φωνή του και είναι μελωδικός, είναι ο καλύτερος Κωνσταντίνος που υπάρχει. Την προηγούμενη φορά ήταν. Συγγνώμη, πολύ να τελειώσω. Ποιος είναι ο λόγος να του φορτώσουμε και τη χορογραφία, που αισθάνεται άβολα το παιδί να το κάνει αυτό, ποιος είναι ο λόγος να τον βάλουμε να κάνει τι, το ρουβά. Δεν μπορεί να τον κάνει το ρουβά. Ένας είναι, τι άλλο κάνει ο Ρουσάκης. Δεν μπορεί να το κάνει άλλο το ρουβά. Γιώργο, τι έχεις να πεις για αυτή. Θέλω να πω ότι αυτή η εβδομάδα μας είστε λίγο φιλόδοξοι και νομίζω θέλαμε πράγματα να δείξουμε κάποια άλλα πράγματα. Ήθελα να κάνουμε ένα pop κομμάτι να προχωρήσει ο καθένας σε ένα επόμενο στάδιο. Μέχρι στιγμή για μένα είναι από τα άτομα που είναι μέσα στο X που έχει την καλύτερη εξέλιξη από αυτό που βλέπω εγώ. Σήμερα αισθάνομαι ότι το παρακάναμε. Ήταν ένα dance κομμάτι, είναι κομμάτι για στούντιο. Και αυτό που άκουσα και αυτό που είδα, δεν είμαστε καλοί σήμερα. Πρέπει να το παραδεχτώ. Ναι, βρε Γιώργο, αλλά δεν το είδατε αυτό πράγμα. Το είχα κάνει, ήταν καλύτερο στην πρόβα.
και όταν, το, όταν το είχαν καταλάβει ήταν πολύ αργά. Δυστυχώς δεν ήταν η καλύτερη μας εβδομάδα, το δέχομαι. Φταίω εγώ που ήθελα να κάνω πιο πολλά και να έχω μια επόμενη εξέλιξη, να τον δείξω και στο pop, να δείξω ότι αυτό το παιδί μπορεί να πάει πιο πέρα. Εκεί είμαστε όμως. Κάνουμε μια καλή προσπάθεια. Ναι, αλλά αυτό θα μας ψηφίσουν το, και θα είμαστε εδώ την άλλη εβδομάδα. Αυτό με όλο τον κόσμο, αυτή τη στιγμή, που είναι κρίσιμη στιγμή. Είναι γι' αυτό λέω ότι θα την άλλη εβδομάδα. Ναι, αλλά... Δεν μπορεί να κάθεται εδώ να λέω σε σπουδαίος. Όταν αλλά... το βλέπω και το ακούω. Όχι, η ερώτηση όμως που θέλω να σου κάνω εγώ, Γιώργο, ναι, είναι γιατί δεν το είδες αυτό στην αρχή της εβδομάδας να του αλλάξεις τραγούδι ή να του, για... του βάλεις κάτι διαφορετικό ή να, γιατί... ή να αφαιρέσεις την τύχη. Δυστυχώς ήμουν στο Λονδίνο και δεν το είδα και είδα στο τέλος. Αυτό είναι όμως. Είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι, θα κάνουμε κάτι, είμαστε πιο ambitious. Πήγα να βγούμε πιο πέρα. Εδώ είμαστε. Τουλάχιστον παραδέχεσαι ότι ο δικός σου δεν ήταν καλός. Σαν κάτι άλλο που ήταν εκπληκτικές οι ερμηνείες και ναι, ακούει στο YouTube την επόμενη μέρα. Κωνσταντίνε, τι λες για όλα αυτά. Προσπαθήσαμε να, να έχουμε και πιο κίνηση σε ένα, με ένα κομμάτι με πιο πολύ κίνηση. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς βγήκε. Θα τα ακούσω αύριο και θα δω. Κυρίε και κύριοι, ο Κωνσταντίνος κατάφερε να φτάσει μέχρι το top 10 του X Factor. Θέλει να πάει όμως παρακάτω. Στον αριθμό που βλέπετε στην οθόνη σας. Μπορείτε να ψηφίζετε για τον Κωνσταντίνο. Και βέβαια, μετά μπορείτε να του θέλετε, αν θέλετε, να του στείλετε και μήνυμα και να επικοινωνήσετε μαζί του. Ευχαριστώ. Κωνσταντίνε, καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.